κάποιοι λένε γενέθλια, πανηγυρισμοί ή όχι, σας ασκούν κριτική για το τι κάνατε τα δύο χρόνια. Το βασικό επιχείρημα των προεκλογικών δεσμεύσεων ήταν το να σπάσει το τρίγωνο της διαπλοκής. Ότι η χώρα οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, γιατί υπήρχε ένα τρίγωνο διαπλοκής στη χώρα, τράπεζες, κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτές τις μέρες βγήκε ένα απόρισμα από την Εξεταστική Επιτροπή. Πολλοί είπαν ότι δεν βρέθηκαν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Έτσι λέει και η πλειοψηφία, ο εισηγητής. Αλλά απομένει να το αποφασίσει αυτό και η ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι αυτό το πόρισμα ικανοποιεί την επιχειρηματολογία που είχατε πριν έρθετε στην εξουσία ότι θα σπάσετε αυτό το τρίγωνο διαπλοκής? Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει σε σχέση με όλα αυτά? Το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο εισηγητής του στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είπε ποτέ ότι δεν βρέθηκαν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, στοιχεία ποινικών, στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κάποιου πολιτικού προσώπου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής αποδείχθηκε περίτρονα ότι το τρίγωνο της διαπλοκής ζούσε και βασίλευε για πάνω από 3 δεκαετίες στη χώρα. Διότι ξέρετε, τώρα τελευταία έχουμε σχόλια και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας λένε ότι αποδείχθηκε κατά την περίοδο, κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι δεν υπήρχε διαπλοκή και ότι αυτή ήταν μια δική μας φαντασίωση. Τη στιγμή που οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτού του τριγώνου παραδέχθηκαν σε ζωντανή μετάδοση ότι έπαιρναν δάνεια με αέρα, ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίες παίρνανε δάνεια χαριστικά, ότι δεν πληρώνανε τις δόσεις των δανείων τους, ότι έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και παρόλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κλπ. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε συγκεκριμένες δηλώσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ο ελληνικός λαός τα έχει παρακολουθήσει αυτά, ξαναλέω, σε ζωντανή μετάδοση. Επομένως, νομίζω ότι είναι μάλλον υποκριτικό και κοινικό να βγαίνει αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και το ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζει λέγοντας ότι αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει διαπλοκή. Γιατί δεν οδηγήθηκε κάποιος, δεν οδηγούμαστε σε συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, επειδή δεν φάνηκε κατά την Εξεταστική Επιτροπή, διότι δεν υπήρξε τέτοια μαρτυρική κατάθεση, ότι κάποιος υπουργός ή κάποιος πρωθυπουργός σήκωσε το τηλέφωνο και είπε «Σας παρακαλώ, δώστε δάνειο με αέρα». Αυτά όμως πρέπει να περιμένουμε λίγο, διότι το σύνολο του πορίσματος, το οποίο περιγράφει σωρία ποινικών αδικημάτων, απιστίες, απάτες, μια σειρά από άλλα ποινικά αδικήματα, μεταβιβάζεται, αυτή τη στιγμή διαβιβάζεται στην εισαγγελία. Και η εισαγγελία θα πράξει τα δέοντα από εδώ και στο εξής. Και όταν θα αρχίσουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις, όταν θα αρχίσουν να ασκούνται οι πρώτες ποινικές διώξεις, όταν θα περάσουμε στο στάδιο της... Πού το ξέρετε αυτό? Ποιο ξέρω? Ότι θα ασκούνται ποινικές διώξεις. Λέω. Λέει. Ότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θεωρηθεί από τους εισαγγελείς ότι όλα αυτά τα οποία τα έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι πρωταγωνιστές δεν συγκροτούν ποινικά αδικήματα, τότε βεβαίως δεν θα ασκήσει ποινικά δίωξη. Ξέρω. Για να οργανώσουμε λίγο τη συζήτηση. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα, οπότε σύντομα θα ρωτήσω. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να πούμε ως Εξεταστική Επιτροπή, ως κυβέρνηση που διαβάζει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι εδώ προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων και εφόσον βεβαίως το αποδεχθεί και ο εισαγγελέας αυτό, θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αν θεωρείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ ή δεν προσπαθώ να παρέμβω στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Με την έννοια ότι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ακούστε κύριε Κωτάκη, η παρέμβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να γίνει επί συγκεκριμένης υπόθεσης. Εγώ μιλάω γενικά. Εγώ θεωρώ ότι από όλη αυτή την ιστορία και από όλο αυτό το πόρισμα των 600 σελίδων το οποίο διαβιβάζεται στον εισαγγελέα θα προκύψουν και ποινικές διώξεις. Από εκεί και πέρα μένει να αποδειχθώ λανθασμένος. Λοιπόν, πάμε σε χρόνους debate όμως τώρα. Εντάξει. Αυτός ο γύρος. Πολύ σύντομες ερωτήσεις, να έχουμε σύντομες απαντήσεις για να εξαντλήσουμε και τα ερωτήματα. Πάρα πολύ σύντομο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα είπε ότι η διετία αυτή χαρακτηρίζεται από τρεις λέξεις: ψέμα, ανικανότητα και φόροι. Ερώτημα, αισθάνεται ψεύτες, ανίκανοι και φορομπήχτες? Το αισθάνεστε αυτό, ρωτήστε.
Επειδή μας το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αριστερά να το σχολιάσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γινόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η διαπραγμάτευση του 2015. Αν δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία ο ίδιος και η κυβέρνηση την οποία υπηρετούσε είχαν συμφωνήσει, ύψους 4,5%, δεν είχαν αλλάξει μέσα από τη σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε η παρούσα κυβέρνηση με τους δανειστές. Διότι ξέρετε το προηγούμενο. Ορίστε. Είστε κυβέρνηση, τώρα κάνετε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Εγώ λέω τι ήταν αυτό το οποίο πήραμε στα χέρια μας και με τι έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα. Με τις δεσμεύσεις του 4,5% του κυρίου Μητσοτάκη και της προηγούμενης κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα καταφέραμε να τα ρίξουμε κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 και κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κοτάκη? 13 δις λιγότεροι φόροι και περικοπές για τον ελληνικό λαό μέσα σε μια διετία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης καλύτερα θα ήταν αντί να συκοφαντεί διαρκώς και να κάνει αντιπολίτευση με αέρα, όπως κάποιοι παίρνανε δάνεια με αέρα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αντιπολίτευση με αέρα, να κάνει έστω για μία φορά την αυτοκριτική του για το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια κυβέρνηση που είχε συμφωνήσει τρεις χειρότερα. Αυτοκριτική εσείς για τη διετία έχετε κάποια αυτοκριτική να κάνετε? Εμείς έχουμε πει ότι προσπαθήσαμε το 2015, αφήστε να απαντήσω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το 2015 σε ένα ναρκοθετημένο πεδίο αποφασίσαμε να κάνουμε μια σκληρότατη διαπραγμάτευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης βιώσαμε την πολιτική απομόνωση αλλά και την χρηματοπιστωτική ασφυξία η οποία είχε με πολύ σαφή τρόπο οργανωθεί από την πολιτική και την οικονομική ελίτ της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, καταφέραμε να κερδίσουμε πάρα πολλά, είπαμε προηγουμένως για τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Να σας πω ότι αποτρέψαμε για παράδειγμα την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που θα μηδένιζε τις επικουρικές συντάξεις. Να σας πω ότι καταφέραμε να προστατεύσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Να σας πω ότι καταφέραμε να αυξήσουμε για πρώτη φορά μέσα στα 7 χρόνια τους προϋπολογισμούς για την υγεία και την παιδεία. Λοιπόν, καταφέραμε τα λοιπόν, σωστά, αλλά δεν είναι αυτοκριτική. Αφήστε. Ναι. Θα σας πω για την αυτοκριτική. Δεν καταφέραμε όμως όσα θα θέλαμε. Δεν καταφέραμε πράγματι να βάλουμε ένα τέλος, ένα οριστικό τέλος στην πολιτική της λιτότητας. Για λόγους τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Είχαν να κάνουν με το συντριπτικό συσχετισμό δύναμης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι το πεδίο ήταν αρκοθετημένο, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι βρήκαμε μια εξαιρετικά εχθρική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα μέσα στην πορεία του χρόνου σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν και βλέπουμε ότι και οι συσχετισμοί στην Ευρώπη μετατοπίζονται. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτό το σημείο βεβαίως έχουμε κάνει αυτοκριτική. Είπαμε, δεν καταφέραμε όλα όσα θα θέλαμε. Δεν καταφέραμε να βάλουμε οριστικό τέλος στη λιτότητα. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά οι διαχωριστικές γραμμές μπαίνουν εκ νέου και αυτή τη στιγμή η διαχωριστική γραμμή είναι μεταξύ της πολιτικής στην οποία ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης, η οποία είναι μια πολιτική κυριολεκτικά σοκ και δέους για τα λαϊκά στρώματα και από την άλλη μεριά μια πολιτική η οποία στηρίζεται στην ενίσχυση της εργασίας, στη μείωση της ανεργίας, στην προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες πάνω στο πολιτικό ζήτημα. Κύριε εκπρόσωπε, πριν από μερικούς μήνες, θα επιμείνω κι εγώ στα της διετίας, μια και είναι η μέρα σήμερα, πριν από μερικούς μήνες ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε κάνει λόγο για αυταπάτες, ότι είχαμε κάποιες αυταπάτες σε εκείνη την χρονική περίοδο. Θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, γιατί προφανώς σήμερα διάβασα και την άτυπη ενημέρωση, την πολυσέλιδη για ό,τι συνέβη μέσα σε αυτή τη διετία, που εγώ θα το πω πολύ καθαρά, υπάρχουν ζητήματα για τα οποία πρέπει κανείς να σας ασκήσει δρυμία κριτική, αλλά υπάρχουν και αρκετά ζητήματα για τα οποία κανείς μπορεί να σταθεί θετικά απέναντι στο έργο που έχετε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Υπάρχει όμως ένα κομβικό σημείο. Αυτό για το οποίο υπάρχει απογοήτευση σε ψηφοφόρους σας, στον κόσμο, ενδεχομένως και οργή, είναι για αυτό το περίφημο 2015. Οι πρώτοι αυτοί 7-8 μήνες μέχρι τα capital controls και το δημοψήφισμα. Και ρωτώ ευθέως, εάν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, εάν μπαίνατε στη μηχανή του χρόνου, θα προσπαθούσατε να αποφύγετε
εκείνο το πρώτο επτάμηνο που απεδείχθη καταστροφικό για την ελληνική οικονομία, τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο Πρωθυπουργός είχε μέσα στο ίδιο δωμάτιο τη Μέρκελ, τον Γιουνκέρ, τον Ολάντ και τους άλλους, θα επιδίωκε ενδεχομένως με σημερινά δεδομένα να κλείσει τότε μια συμφωνία που μπορεί να μην ήταν ενδεχομένως η καλύτερη δυνατή, αλλά δι' αυτής θα απέφευγε όλα όσα συνέβησαν μετά και κυρίως τα capital controls. Ρωτώ ευθέως. Οι πολιτικοί συσχετισμοί και η κοινωνική εμπειρία δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αντιθέτως, δημιουργούνται μέσα στις ίδιες τις πολιτικές συγκρούσεις. Επομένως, αυτό το οποίο με ρωτάτε, αυτή, πώς να την πούμε, η μηχανή του χρόνου. Αυτή η μηχανή του χρόνου, η αντιγεγονική ερώτηση που μου κάνετε, εν πάση περιπτώσει, είναι απολύτως αδύνατο να απαντηθεί. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τελικά η ελληνική κυβέρνηση σε εκείνη την περίοδο αυτό το οποίο πιθανόν να έκανε λάθος ήταν ότι υπερτίμησε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της Ευρώπης. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι τόσο σωστό αυτό που λέτε, ότι η ελληνική οικονομία καταστράφηκε και ότι υπήρξε κόλαφος η περίοδος του 7 μήνου. Αυτό είναι μια αφήγηση την οποία θα μου επιτρέψετε δεν την επιβεβαιώνουν οι ίδιοι αριθμοί. Ακούστε. Ξέρω τι λέτε για τα αποτελέσματα του 2015. Αλλά να σας πω, το λέω γιατί ό,τι ζημία επήλθε στην οικονομία, κυρίως από τα capital controls επήλθε. Τα μεγέθη ότι ήταν ένα καταστροφικό 7 μήνο τη στιγμή που το 2015 έκλεισε. Τα capital controls. Ναι, τα capital controls. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Το 2015 έκλεισε με στασιμότητα 0,1% ύφεση. Τα γνωρίζω τα στοιχεία. Και 0,5-0,6% πρωτογενές πλεώνασμα. Επομένως, μεγαλύτερο δηλαδή από το πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είχε πετύχει η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Δεν ήταν καλό πράγμα τα capital controls όμως. Δεν είπε κανένας ότι ήταν καλό. Ωστόσο, εγώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι δεν ήταν αυτή η καταστροφή την οποία περιγράφουν ή την οποία εσείς περιγράψατε πριν από λίγο. Όχι, δεν περιγράφω καμία σαν αφήνση, παρακαλώ. Ότι παρακαλώ, ο μοναδικός τρόπος... Το λέω για να μην μείνει λίγος εντύπωσης. Ο μοναδικός τρόπος, θα μας κόψει ροή, για να βελτιωθεί η συμφωνία και να γίνει η ποιότερη η δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή 2010-2014, ήταν ακριβώς αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν θα υπήρχε η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς την περίοδο του 7 μήνου. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Άλλωστε, διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, ξαναφύγουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.